Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου που ανανεώνουμε την επικοινωνία μας, να στείλουμε τις ευχαριστίες μας για τη στήριξη όλου του λαού της Πελοποννήσου, στο λαό της Αχαΐας, στο λαό της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, της Ηλίας, της Κορινθίας, ακόμη και σε τουλακαρνάνες οι οποίοι παρακολουθούν αυτό το κανάλι. Στέλνω την ευγνωμοσύνη μου και πιστεύω ότι στις εκλογές που πλησιάζουν θα λυθεί το πολιτικό πρόβλημα της χώρας, θα στερηθεί και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από το προνόμιο της αυτονομίας και της αυτοδυναμίας και θα έχουμε μια κυβέρνηση συνενετική, οικουμενική, που για ένα διάστημα θα δώσει την ψυχική εκείνη λαϊκή ενότητα, η οποία θα βοηθήσει στην έξοδο από την κρίση και στην αντιμετώπιση των τριών προβλημάτων που είναι η οικονομική εξαθλίωση, το μακεδονικό και το κυπριακό. Δεν θα καθυστερήσουμε σήμερα, θα πάρετε αμέσως τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Παρακαλώ να είμαι θα ευπρεπής, να γίνει σε χαμηλούς τόνους η συζήτηση για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί μας παρακολουθεί λαός, ο οποίος κάθεται επί τούτου, κάθε Τετάρτη, 10 η ώρα. Σήμερα υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά η εκπομπή θα κρατήσει επί ένα δύο ως συνήθως. Λοιπόν, προχωρούμε. Στο τηλέφωνο μου ανεφέρθη ότι υπάρχει γραμμή. Παρακαλώ. Λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή. Έχουμε στο τηλέφωνο κάποια κυρία. Παρακαλώ. Δεν μιλάει η κυρία, πρέπει να μιλήσω. Καλά, ναι, ναι. Τις εξελίξεις τις είδατε και αυτή τη βδομάδα, δεν ήταν εξελίξεις ευχάριστες, ήταν όλες δυσάριστες. Τούτη τη βδομάδα αποδείχθηκε ότι υπογείως η Νέα Δημοκρατία και το καθεστώς του Γκλιγκόροφ συμμάχησαν για μετάθεση της μειοδοσίας μετεκλογικά. Να γίνουν οι εκλογές, λέει ο Γκλιγκόροφ στον κύριο Μητσοτάκη, πρώτα και μετά η παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας. Αυτό πραγματικά ήταν το πιο βαρύγδουπο πράγμα, το οποίο το περάσανε όλες οι εφημερίδες στον Τούκου, γιατί και το ΠΑΣΟΚ στα θέματα της Μακεδονίας δεν έχει διαφορετικές θέσεις από εκείνες του κυρίου Μητσοτάκη, περίπου τις ίδιες έχει. Ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου επιμόνως αρνείται να πει τι θα έκανε, κατηγορεί βέβαια το Μητσοτάκη ότι δεν τα κάνει σωστά, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Μια πολιτική στηρότητας και καταδίκης της κυβέρνησης, μπορώ να σας πω, περισσότερο τη βοηθάει να κατρακυλήσει παρά να καταρρεύσει. Δηλαδή με αυτό που κάνει ο Παπανδρέου, που ασκεί μια εφόλιστη σύλληψη αντιπολίτευση και σε όλα τα επίπεδα αρνείται ή να μπει στη συζήτηση ή λέει μειοπροδότη την κυβέρνηση ή μειοδοτούσα την κυβέρνηση, αυτή η πολιτική βοηθάει την κυβέρνηση να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον τόπο, ενώ δεν βοηθάει στην κατάρρευσή της, γιατί στην κατάρρευση της κυβέρνησης θα οδηγούσε μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση που θα έδινε προτάσεις, μια αντιπολίτευση που θα είχε πολιτικό λόγο, μια τέτοια αντιπολίτευση θα έκανε την κυβέρνηση να καταρρεύσει και να πέσει. Ενώ μια αντιπολίτευση στήρα κρατάει ζωντανή την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση όμως που κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον τόπο. Λέγεται. Γεια σας.
Γεια σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Κύριε Λεβέντη, σας παρακολουθώ τακτικά κλπ. Και ήθελα να σας κάνω να σημειώσετε, αν θέλετε, 2-3 επισημάνσεις που θέλω να σας πω για να το σχολιάσετε εσείς, για να μην κουράζουμε και τους τηλεθεατές, γιατί δεν είναι σωστό. Πρώτον, πώς σχολιάζετε τα μέτρα που εξήγηλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Μάνος, αυτά τα τελευταία τώρα? Δεύτερον, μ' ακούτε? Μάλιστα. Δεύτερον, πώς σχολιάζετε εσείς, εισηγήσετε κι εσείς κάπου σε μια κίνηση τώρα που το κόμμα των κεντρών, αυτή η κουστοδία των αστυνομικών που ζητάει η νεροφίδα που λέω εγώ, έτσι λέω εγώ το Σαμαρά, δεν έχει σημασία, η προσωπική μου είναι η θέση, και όποιος παραξηγηθεί δεν με ενδιαφέρει. Η κουστοδία των αστυνομικών καθ' τη στιγμή είναι ένας πολίτης αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος αν κινδυνεύει αυτός α, εσείς μπορεί να κινδυνεύετε 50 α. Έχετε τόσους αστυνομικούς κι εσείς? Δεν νομίζω, έτσι δεν είναι? Μ' ακούτε? Ναι, συνεχίστε σε άλλο. Τρίτο, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Τι θα κάνετε, δεν σας λέω για τα αφαίρετα που κάψαν τα δάση, αλλά το κοσμάκι, τα αφαίρετα που τα έχουν χτίσει με αίμα σε άλλους 2 δωμάτια, άλλους 3 δωμάτια κλπ, τα οποία τα έχουν άλλους 5, άλλους 7, άλλους 8, άλλους 10 χρόνια και τα κρεμεί συνέχεια για να εκμεταλλεύονται μέσα στο μετροεδράδο τους. Καλώς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Και εγώ ευχαριστώ. Για μένα τα αφαίρετα, έχουμε τονίσει ότι η Ένωση Κεντρών, όσα αφαίρετα αποτελούν πρώτη κατοικία μιας οικογένειας, δεν προτίθεται να γκρεμίσει, εκτός αν είναι κραυγαλαίες περιπτώσεις καταπάτησης δασών. Όσα όμως αφαίρετα είναι δεύτερα ή τρίτη κατοικία ή εξοχική κατοικία κτλ. Και προκαλούν το κοινό αίσθημα, γιατί καταπατούν δάση από ανθρώπους που γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και γράμματα κλπ, σε αυτούς θα επιβληθεί βαρύ πρόστιμο αν θέλουν να κρατήσουν τα αυθαίρετα από την Ένωση Κεντρών, διαφορετικά θα κατεδαφιστούν εάν είναι σε κραυγαλαίες και προκλητικές θέσεις μέσα σε δάση. Δηλαδή θα καθοριστεί μια ζώνη την οποία θα πούμε ότι είναι ζώνη προστατευόμενου πράσινου, και εκεί μόνο σε αυτή τη ζώνη θα υπάρξουν κατεδαφίσεις. Γιατί τα ακίνητα που θα είναι μέσα σε αυτή τη ζώνη θα είναι πολύ κραυγαλαία προκλητικά ακίνητα. Τα υπόλοιπα θα επιβιώσουν, δηλαδή θα νομιμοποιηθούν. Εάν μεν είναι πρώτη κατοικία μιας φτωχικής οικογένειας, δεν θα πληρώσει τη δραχμή. Εάν όμως είναι εξοχικά σπίτια, δεύτερο σπίτι, τρίτο σπίτι μιας οικογένειας, τα πρόστιμα θα είναι βαρύτατα. Αυτή είναι η άποψη του Βασίλη Λεβέντη και της Ένωσης Κεντρών και νομίζουμε ότι είναι μια άποψη σωστή. Έτσι, μια άποψη κοινωνικά δίκαιη. Όσον αφορά τώρα τους αστιφύλακες του Σαμαρά, δεν με αφορά τι κάνουν οι κύριοι αυτοί. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει 80 αστιφύλακες, ο κύριος Παπανδρέου 60. Εγώ δεν είπα ο κύριος Σαμαράς να μην έχει κανέναν αστιφύλακα, αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρχει ένα μέτρο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε 3 αστιφύλακες και μάλιστα έκανε πρόταση ο ίδιος σε Υπουργικό Συμβούλιο να μην είναι αστιφύλακες της αστυνομίας που παίρνει μισθό, αλλά να είναι λοκατζίδες των ειδικών δυνάμεων, δηλαδή άνθρωποι που κάνουν τη θητεία τους. Πρότεινε ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Και ο Ανδρέας πια έκανε τις φρουρές πολύ μεγάλες και τους εστέρνανε στην νυχτιόσκαλα να αγοράσουν ψάρια, οι υπηρέτες των γυναικών τους βγάζαν τις κυρίες τους στις γουνούδες για να πάρουν ψώνια στην αγορά, αυτά να τους πάνε στο Παρίσι, τέτοια πράγματα. Όλα αυτά είναι μια εθιμοτυπία που ξεκίνησε από την εποχή του Πασόκ και βέβαια ένας Μητσοτάκης την κράτησε αυτή την εθιμοτυπία, διότι η δεξιά δεν μπορεί να είναι κόμμα νοικοκυρέματος, είναι κόμμα και αυτό καπιταλισμού. Πιστεύω ότι θα υπάρξει με την Ένωση Κεντρών κατάργηση όλων αυτών των αστείωτήτων, γιατί αστεία συμπτώματα είναι αυτά, σε περιπτώσεις πολιτικών αρχηγών και μόνο θα υπάρξει μια φύλαξη η οποία μπορεί να είναι από μεικτού τύπου και από αστυνομικούς και από στρατιώτες, ειδικά εκπαιδευμένους, με το λιγότερο δυνατό κόστος για τους πολιτικούς αρχηγούς και μόνο.
Αυτή είναι η δική μας θέση. Παρακαλώ να προχωρήσουμε. Ναι. Ναι, ναι. Μπρος, με ακούτε? Ναι, ναι. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλειπα, δεν πρέπει να με θυμάσαι, έχω πάρει περίπου ένα μήνα, είχα πάει στα Γιάννενα και τώρα ήρθα. Είχα πει κάποτε να σε πάρω τηλέφωνο στην Αθήνα, το έχω το τηλέφωνο σου, αλλά είχα πάει επάνω και δεν σε πήρα. Εκείνο που διαπιστώνω είναι το εξής, ότι και στα Γιάννενα ακόμα που ήμουνα, βουίζει ο τόπος, τους έχουν συγχαθεί και τα δύο κόμματα και εκεί πάνω στα Γιάννενα είναι δική μας, δηλαδή 100%. Εκείνο που διαπίστωσα είναι το εξής. Πιστεύω ότι μετά τις εκλογές θα τσιμπιούνται, γιατί δεν θα ξέρουν τι έχει γίνει. Γιατί δεν έχουμε ούτε 100 έδρες, πλησιάζουμε τις 150 είτε το θέλουν δεν το θέλουν. Και βάζουν από παντού να μας σαμποτάρουν. Καλά, η Νέα Δημοκρατία το έχει πάρει απόφαση ότι δεν πρόκειται να πάρει το δωδικόνε της. Εκείνοι τώρα που βρίζουν είναι οι πασοκατζίδες, γιατί αυτούς πονάει. Γιατί οι άλλοι είναι και είναι χαμένοι, το έχουν πάρει απόφαση. Θέλω μόνο ένα πράγμα. Είχα πει να κάνουμε μία δεξίωση και την έχω προετοιμασμένη, δεν την έχω ξεχάσει. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα πάρετε στην Αθήνα βραδινή ώρα. Στην Αθήνα θα σε πάρω. Στο τηλέφωνο 33. Το έχω. Να το ξαναπώ και για τους τηλεθέατες. Ναι, ναι. 33-000-95. Ναι, το έχω. Το ξαναλέω, 33-000-95. Και όσοι επίσης θέλουν να δηλώσουν ενδιαφέρον για υποψηφιότητες, ενδιαφέρον για στελέχη, ενδιαφέρον για εκπροσώπηση, ναι, να αλληλογραφήσουν μαζί μας και στη διεύθυνση Ένωση Κεντρών Χαλκοκονδύλη 9 Αθήνα. Ξαναλέω τη διεύθυνση, πριν προχωρήσετε, συγγνώμη. Ναι. Ένωση Κεντρών Χαλκοκονδύλη 9 Αθήνα. Πρόεδρε, ναι, ναι, ήθελα να πω και κάτι άλλο. Το τηλεφωνό μου δεν ξέρω αν το έχει να σου το δώσω, γιατί θέλω όταν τελειώσει η εκπομπή και να τηλεφωνηθούμε ή να σε θέλω να σε συναντήσω, γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή και εδώ στην Πάτρα να μην έρθω εγώ στην Αθήνα, γιατί έχω και τις δουλειές τώρα προηγουμένως. Και ήθελα εάν θέλετε, ελάτε στο σταθμό εδώ κάτι στις 12 η ώρα. Στις 12 η ώρα, ναι, θέλω να σας δώσω το τηλεφωνό μου τώρα που θα φύγω, όταν τελειώσετε να με πάρετε τηλέφωνο, να έρθω στο σταθμό που είσαστε ή μπορεί να πάμε και κάπου αλλού, δεν λέει τίποτα. Ωραία, ωραία. Τότε οι αρμόδιοι παρακαλώ θερμά να κρατήσετε το τηλέφωνο. Να το κρατήσω μετά το τηλέφωνο τώρα στο αυτό. Ναι, μην κλείσουνε, να δώσετε στους κυρίους. Και ήθελα και ένα άλλο, γι' αυτό θέλω. Εκεί που θα κάνω δεξίωση, γιατί έχω κλείσει ένα κεντράκι, πότε δεν το έχω κλείσει, θα ήθελα να... τίποτα, καμία αφήσα έτσι ένα προσπέτει, κάτι. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Γιατί να μην είμαι και εγώ έτσι. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Θα τα πούμε λοιπόν, στη συνάντηση. Αφήνω το τηλέφωνο, Πρόεδρε. Ναι, παρακαλώ στο έξω. Και θα τα πούμε, θα συναντηθούμε κάπου στο σταθμό. Ναι. Θα συναντηθούμε. Θα σας τηλεφωνήσω. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ το πολύ. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Παρακαλώ το τηλέφωνο να κρατήσετε του κυρίου. Προχωρούμε παρακαλώ στο επόμενο τηλέφωνο γρήγορα. Σε λεπτό είναι διαμαθισμένο στη γραμμή. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο μας της Πάτρας. Είναι γεγονός ότι και τα Γιάννενα, όπως και η Θεσσαλονίκη, όπως και η Κρήτη και η Πελοπόννησος βεβαίως δίνουν ένα μεγάλο ρεύμα στην Ένωση Κεντρών, ένα ρεύμα καθολικής αγανάκτησης εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι είναι δύο υπερήλικες καταδικασμένοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού και ευθυνόμενοι για την κωμικοτραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Είναι γεγονός ότι στα Γιάννενα, όταν κατέβηκα και κυκλοφόρησα στην πλατεία και το βράδυ μίλησα σε μια τηλεόραση, στην ηχό, αλλά πριν μιλήσω, απόγευμα, την πρώτη φορά που πήγα, γιατί έχω πάει 2-3 φορές,
Πριν μιλήσω, ήρθανε και μου ασπάζοντο το χέρι και μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση αυτοί οι άνθρωποι, λέω, αφού το κανάλι 67 της Αθήνας δεν το βλέπουν στα Γιάννενα. Αφού πρώτη φορά θα έρθω να μιλήσω στα Γιάννενα. Τι γίνεται? Πραγματικά διεπίστωσα ότι και μόνο από τους Αθηναίους, από τους Γιαννιώτες που πηγαίνουν έρχονται στην Αθήνα ή τους Αθηναίους που πάνε στα Γιάννενα και μόνο από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων και μόνο από την οργή και το ανάθεμα κατά του ΠΑΣΟΚ και κατά της Νέας Δημοκρατίας, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη κάνει εικόνισμα το Βασίλη Λεβέντη και αντιλαμβάνεστε τη φοβερή ευθύνη τη δική μου απέναντι στο δημοκρατικό λαό των Ιωαννίνων αλλά και όλης της Ελλάδας. Προχωρούμε στο επόμενο τηλεφώνημα με την άδεια μέσα των παιδιών. Ναι. Λέγεται. Ναι, καλησπέρα. Πιο δυνατά λίγο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλή σας εσπέρα. Θα συμπράτατε σε κάποια περίπτωση με τον κύριο Σαμαρά. Πώς? Με τον κύριο Σαμαρά. Αν σας ζητηθεί από τον κύριο Σαμαρά να καταβείτε μαζί στις εκλογές, θα καταλαβαίνετε. Από τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς είναι αρχηγός ενός ακροδεξιού κόμματος. Μάλλον ακόμη δεν είναι τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί αν θελήσει να γίνει αρχηγός ενός ακροδεξιού κόμματος, γιατί οι απόψεις του είναι ακραίες δεξιές, είναι εθνικιστικές. Μοιάζουν με τις ναζιστικές. Επομένως, νομίζω ότι δεν θα αποτολμήσει βεβαίως να σκεφτεί ότι μπορούσε να συνεργαστεί με την Ένωση Κεντρών. Αλλά πιστεύω ότι το κόμμα μας δεν έχει ανάγκη κανένα Σαμαρά. Το κόμμα μας είναι σε μια ευθεία. Έχουμε κάνει 33 μηνών αγώνα. Αναβιώνουμε τον κεντρό χώρο και από φίρμες δεν έχουμε ανάγκη. Αλλά επιπλέον, πιστεύουμε ότι τη λύση του ελληνικού προβλήματος δεν θα τη δώσουν οι επώνυμοι και οι φίρμες και τα τζάκια, αλλά θα τη δώσουν παιδιά του λαού βγαλμένα από τη βιοπάλη και εκφράζοντα τον πόνο και το μόχθο του ελληνικού λαού. Γι' αυτό δεν βλέπω κανένα συσχετισμό της προσπάθειας της Ένωσης Κεντρών, που είναι μια προσπάθεια εργαζομένων, προσπάθεια νέων ανθρώπων, προσπάθεια ανθρώπων που αγκαλιάζουν όλο το λαό, με το Σαμαρά, ο οποίος κάνει μια αίρεση ενδεχομένως, αν την κάνει κιόλα, στη δεξιά, παροτρινόμενος και χρηματοδοτούμενος από πασοκτζίδες, κάνει αίρεση στη δεξιά για ένα καθαρά προσωπικό λόγο και θυμίζει τον Στεφανόπουλο, ο οποίος και αυτός για τελείως προσωπικούς λόγους, γιατί πέστε μου ποιος μπορεί να συμφωνήσει ότι ο Σαμαράς έχει διαφορές ιδεολογικές με το Μητσοτάκη. Δεξιοί και δυο, πού βλέπετε τη διαφορά? Μία προσωπική αντιδικία υπάρχει. Γι' αυτό τον ίδιο λόγο, όχι ξεφτυλίστηκε, ας μην χρησιμοποιήσουμε τέτοια λέξη, πέθανε πολιτικά και ο Στεφανόπουλος. Και δεν έχει πια κανένα λαϊκό αίρισμα και καμία απήχηση. Γιατί? Γιατί δεν έπεισε ότι η αίρεση την οποία έκανε είχε ιδεολογικό αντίκρισμα και είχε μόνο την προσωπική αντιδικία. Και ο λαός δεν συνενεί σε τέτοιου είδους διασπάσεις. Καταλάβατε. Προχωρούμε παρακαλώ στο επόμενο τηλεφώνημα. Καμία σχέση της Ένωσης Κεντρών, ενός κόμματος που ξέρει τι θέλει, ενός κόμματος που ξυπνάει μέσα μας στο κοιμισμένο θηρίο του κέντρου, ανασυντάσσει τις κεντρώες δυνάμεις. Καμία σχέση λοιπόν της Ένωσης Κεντρών με νοσηρές καταστάσεις. Και η υπόθεση Σαμαρά είναι σίγουρα νοσηρή. Σίγουρα νοσηρή. Έτσι. Ναι, ναι. Λέγεται. Ναι, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Άκουσα προηγουμένως που είπατε για το Σαμαρά ότι χρηματοδοτείται από πασοκατζίδες. Ναι, ναι. Έχω μια απορία. Μήπως χρηματοδοτείται από τον ίδιο το Μητσοτάκη? Όχι. Σας το λέω υπεύθυνα, το Σαμαρά τον προωθεί η εφημερίδα Τα Νέα, το Έθνος. Μάλιστα. Και η Ελευθεροτυπία. Αυτές οι εφημερίδες δέχονται εντολές από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
με σκοπό να διασπάσουν τη δεξιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η πρωτοσέλιδο το Σαμαρά συνέχεια τον βάζει η Ελευθερωτυπία, το Έθνος και τα Νέα. Αυτές οι εφημερίδες ελέγχονται από το Πασόκ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Την διάσπαση της δεξιάς την έχει βρει ο Παπανδρέου σαν ιδέα, μήπως κατορθώσει με διασπώντας τη δεξιά να επιστρέψει στην εξουσία, αλλά έχει ξεχάσει τον παράγοντα Ένωση Κεντρών, ο οποίος είναι ο παράγον που θα αφαιμάξει ψήφους κυρίως από το Πασόκ, γιατί οι πασοκτζίδες είναι κεντρώοι. Δηλαδή εσείς προβλέπετε τελικά ότι η συνεργασία του Σαμαρά θα είναι με Πασόκ και όχι με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν είπα για συνεργασία. Είπαμε ποιος χρηματοδοτεί, ποιος στηρίζει το Σαμαρά. Το Σαμαρά το στηρίζει πασοκικός τύπος για να διασπάσει τη δεξιά. Για να διασπάσει τη δεξιά, μάλιστα. Ναι, τώρα από εκεί πέρα ποια συνεργασία. Ο Σαμαράς δεν έχει εμφανιστεί αυτή τη στιγμή κάνον καμία συνεργασία. Ναι, λέμε, υποτίθεται ας πούμε ότι δημιουργεί ένα κόμμα και κάτι. Δεν θα πάρει τίποτα, δεν θα βγει, δεν θα βγάλει το τρίτο. Μα δεν θα, γιατί ο δεξιός ας πούμε, θα σκεφτεί ο Καραμπαμπάμ δεξιός ο βασιλοχουντικός, θα σκεφτεί στο τέλος ότι μη δίνοντας την ψήφο του στη Νέα Δημοκρατία, κάνει το χατήρι του Παπανδρέου. Του Λεβέντη, ξέρω εγώ, άλλον. Και σου λέει γιατί να μην. Αυτοί οι άνθρωποι, σαν κοπάδι, ψηφίζουν πάντα ένα πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Σας λέω, σε αυτή την παγίδα έπεσε και ο Στεφανόπουλος, ο οποίος και αυτού τη διάσπαση την ενθάρρυνε ο πασοκικός τύπος. Αλλά όταν την έκανε, τον εγκατέλειψαν. Και το Σαμαρά. Τώρα μεν του λένε, σε βοηθάμε, ο πρωτοσέλιδο παντού, Σαμαρά, Σαμαρά στις ειδήσεις, Αντένα, Μέγκα ειδήσεις, και διερωτώνται όλοι. Αφού δεν είναι ούτε βουλευτής, ένας απλός πολίτης. Τι είναι αυτά? Παρά τα αυτά, το Πασόκ προκειμένου να διασπάσει τη δεξιά, στηρίζει από πλευράς δημοσιότητας το Σαμαρά. Όταν πετύχει τη διάσπαση, θα τον αφήσει να πέσει από αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κάτι άλλο ακόμη. Ναι, ναι. Σκεφτόσατε εδώ πέρα να διοργανώσετε καμία συναισθίαση κάπου, έτσι να βρεθούμε να τα πούμε? Ανέφερε ο κύριος. Προηγουμένως αυτό δεν ανέφερε και θέλει συνεργασία. Ακριβώς επί του καθορισμού της ημερομηνίας. Θα σας την ανακοινώσουμε για να έρθει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η περίπτωση της Ένωσης Κεντρών, θέλω να καταλάβετε, ότι είναι μια περίπτωση ενός απόλυτα δημοκρατικού κόμματος που συνεχίζει τίμια τις αρχές του Γεωργίου Παπανδρέου. Ενός κόμματος, βέβαια με την σημερινή πραγματικότητα. Δεν αντιγράφουμε τον Γεώργιο Παπανδρέου. Όπως και ο Γιώργος Παπανδρέου δεν αντέγραψε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Άλλος ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος του κόμματος των Φιλελευθέρων, άλλος ο Γιώργος Παπανδρέου της Ένωσης Κεντρών και άλλος ο Βασίλης ο Λεβέντης της Ένωσης Κεντρών. Καμία σχέση. Οι εποχές αλλάζουν, αλλάζουν τα προβλήματα. Απλά υπάρχει η χοντρική ιστορική ομοιότητα ότι αυτά τα κόμματα βρίσκονται στο κέντρο, ότι εκφράζουν τον οικοκύρη, το μέτρο, τη λογική. Και ότι δεν έχουν ακρότητες που συνήθως είναι ίδιο η ακρότητα των σοσιαλιστών και των δεξιών. Είναι η ακρότητα και ο έρπον φασισμός είναι χαρακτηριστικό των άκρων. Καταλάβατε. Προχωρούμε παρακαλώ. Ναι, κύριε Λεβέντη. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ένας μαθητής και θα ήθελα να μάθω τι μέτρα θα πάρετε σχετικά με το σύστημα διεξαγωγής των εξετάσεων, απολυτηρίων και προαγωγικών. Να είστε καλά. Για μένα τις πανελλήνιες εξετάσεις, τις εξετάσεις δηλαδή προς το Πανεπιστήμιο, αυτές σε 2-3 χρόνια αφής έρθει ένας κεντρών στην εξουσία θα καταργηθούν, διότι τόσο περίπου διάστημα χρειάζεται για να ιδρυθούν τα πρώτα πανεπιστήμια που θα δώσουν την ευκαιρία με τις νέες θέσεις πρωτοετών που θα υπάρξουν ή σε αυτά να φιλοξενήσουν όλους τους αποφύτους λυκείου. Όταν το όλο σχέδιο σε μια εξαετία που πιστεύω θα έχει ολοκληρωθεί για ένα πανεπιστήμιο σε κάθε νομό, τότε όλοι οι πρωτοετής θα γράφονται στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις και το 35-40% των θέσεων των πρωτοετών θα καλύπτεται από αλλοδαπούς που θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα και συνάλλαγμα θα εισδράει, αλλά και γενικά οι πνευματικές ανταλλαγές θα προωθούνται και μας ενδιαφέρει πολύ αυτό ως χώρα. Όσον αφορά μέσα στο πανεπιστήμιο από εκεί πέρα, μέσα στο πανεπιστήμιο, νομίζω ότι και εκεί η κατάσταση είναι λίγο ασφίκτικη.
ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται η πορεία σπουδών κάθε μαθητή, κάθε φοιτητή, είναι λίγο βάρβαρος. Ή δηλαδή σε βγάζει έξω από το παιχνίδι αν είσαι αμελής λίγο, ή σε καθιστά τον σπουδαστή, ο τρόπος σπουδών στα πανεπιστήμια τον καθιστά δέσμιο. Και όταν δεν είναι ελεύθερος ο χαρακτήρας του σπουδαστή, δεν αφομοιώνει αυτά που διαβάζει. Δηλαδή φοβάμαι ότι τουλάχιστον στα πανεπιστημιακά συγκροτήματα της χώρας έχουμε στη μάθηση δύο ειδών ακρότητες. Η μία ακρότητα είναι να βγαίνεις περιθωριακός και να μην μαθαίνεις, να μην συμμετέχεις δηλαδή στους ρυθμούς σπουδών. Η δε άλλη ακρότητα είναι, να είσαι μέσα στους ρυθμούς σπουδών, αλλά να μην αφομοιώνεις τα διδασκόμενα, απλά να τα παπαγαλίζεις για να περάσεις και μόνο. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε και τα δύο αυτά, γι' αυτό θα βάλουμε πολλά μαθήματα προαιρετικά και ελάχιστα υποχρεωτικά. Θα αυξήσουμε κατά πολύ τον αριθμό των υποεπιλογήν μαθημάτων, των προαιρετικών μαθημάτων, και θα μειώσουμε σημαντικότητα τον αριθμό των, των υποχρεωτικά διδασκομένων κύκλων σπουδών. Αυτό το έχει προχωρήσει πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, ακόμη και το Πανεπιστήμιο της Λιόν, έχουν προχωρήσει αυτή την πεπατημένη στον χώρο των πανεπιστημίων και πράγματι εδικαιώθησαν, διότι βγάζουν, δίνουν απολυτήρια σε επιστήμονες και όχι σε τυφλοσούρτιδες. Νομίζω ότι πάνω σε μια τέτοια πρακτική περίπου, και βέβαια με την αγαθή συνεργασία των πανεπιστημιακών δασκάλων αλλά και της φοιτητιώσης και μαθητιώσης νεότητας, πιστεύω ότι θα υπάρξει αισθητή πρόοδος. Να προχωρήσουμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Μισό λεπτό. Είναι οι γραμμές κατηλημένες. Για κανένα λεπτό ακόμα. Καλά, ναι, θα αναμένουμε. Υπάρχει μια, υπάρχει μια υπερφόρτωση των γραμμών, διότι όποτε έρχομαι στην Πάτρα, όλος ο λαός Πελοποννήσου, από την Ηλία, από τη Λακωνία, από τη, κάτω από τη Σπάρτη, παντού από τη Μεσσηνία, Καλαματιανή, οι Τριπολιτσιώτες, όλοι θέλουν να μιλήσουν, οι Κορίνθοι. Και υπάρχει μια υπερφόρτωση, καταλαβαίνετε, είναι ένα κανάλι πολύ ακροαματικό το Super B και χαίρομαι γιατί πραγματικά επιτελεί πρόοδους και είναι πολύ θετικό κανάλια της περιφέρειας να έχουν υψηλότατη ακροαματικότητα. Μας χαροποιεί αυτό το πράγμα και συγχαίρω τους υπευθύνους. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λέγεται. Με ακούτε. Παρακαλώ. Με ακούτε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να ξεφύγω λιγάκι από αυτές τις διαμάχες καθημερινές του στυλ, ας πούμε, Σαμαράς, Παπανδρέου κλπ. Όπως γνωρίζετε και όλη η Ελλάδα, υπάρχει ένα σοβαρότερο πρόβλημα, το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και το δημογραφικό γενικότερα πρόβλημα της χώρας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τους πολυτέκνους, τι μέτρα σκοπεύει το κόμμα το δικό σας να πάρει, ας πούμε, γιατί ουσιαστικά εκεί είναι το πρόβλημα, το πιστεύω, το δημογραφικό και της υπογεννητικότητας, τη στιγμή που, γιατί ανήκω, είμαι από πολυτεχνική οικογένεια και από την πολιτεία καμία μέρα τόσα χρόνια, και μάλιστα δεν είμαι από πολυτεχνή, απλά από υπερπολυτεχνική οικογένεια. Θα ήθελα παρακαλώ τη γνώμη σας. Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου ρωτήθηκε αυτό και στην Ξάνθη που ήμουν προχθές, και στη Θεσσαλονίκη που μίλησα στο Κοσμοτιβί, στην τηλεόραση Κοσμοτιβί, μια της υψηλότερης ακροματικότητας τηλεόραση στη Μακεδονία, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή η τηλεόραση Κοσμοτιβί είναι η πρώτη τηλεόραση και πηγαίνω και μιλάω κάθε Δευτέρα εγώ στη Θεσσαλονίκη που είναι τα στούντιο της τηλεόρασης. Μου έγινε το ερώτηση ακριβώς για την πορεία, μάλλον για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αταξίας που πρόκυψε και μας ανησυχεί όλους. Και το θέμα είναι πολύ μεγάλο, ιδιαίτερα στη Θράκη. Γι' αυτό το θέσαμε στην Ξάνθη. Η στη Θράκη, συγγνώμη λίγο να περιμένει η γραμμή, η στη Θράκη, η οποία Θράκη έχει
έχουν γίνει μουσουλμάνοι στη Θράκη περισσότεροι από τους Ορθοδόξους. Και ανησυχούν εκεί οι άνθρωποι. Και εύλογα. Και τόνισε ότι θα δώσουμε γενναία κίνητρα στέγης με τη ΔΕΠΟΣ, δωρεάν στέγης και εργασίες σε εργοστάσια και σε βιομηχανικές ζώνες που θα υπάρξουν, ώστε να βρουν δουλειά και εργασία και ζωή καλύτερη, πιο πολιτισμένη και πιο εναρμονισμένη στις τελευταίες λέξεις του πολιτισμού, στις τελευταίες πρόοδους του πολιτισμού. Όσοι αποφασίσουν από την Αθήνα ή από κόσμο πόλης να μετοικήσουν εκεί με κάποια προτεραιότητα στους βορειοϋπηρώτες, στους ποντίους, σε ανθρώπους δηλαδή που έρχονται στην Ελλάδα και δεν έχουν λόγο να πάνε στην Αθήνα, δεν δένονται με συμφέροντα. Εκεί λοιπόν θα υιοθετήσουμε αυτή. Εδώ τώρα εσείς ρωτάτε για τις πολυτέχνες, που νομίζω ότι η Ένωση Κεντρών δεν θα κάνει τίποτα παραπάνω για τους πολυτέχνες, αυτό που θα κάνουμε για όλα τα παιδιά της Ελλάδος. Δηλαδή θα δώσουμε 40.000 επίδομα μητρότητας στην κάθε μητέρα για κάθε παιδί. Ένα παιδί έχει θα πίνει 40.000, δύο παιδιά 80, τρία παιδιά 120. Πιστεύω δηλαδή ότι η λέξη πολύτεχνος είναι πολλές υποχρεώσεις για το ίδιο πράγμα. Ένα παιδί έχεις, έχει η κοινωνία κάποιες υποχρεώσεις απέναντι σε αυτό το ένα παιδί. Τρία παιδιά έχεις, έχει η πολιτεία τρεις ίδιες υποχρεώσεις για αυτή την οικογένεια. Πιστεύω ότι αυτό είναι και δίκαιο. Δηλαδή να μην κάνουμε προνόμια για τους πολυτέχνους. Οι πολυτέχνοι δεν ζητούν προνόμια. Δεν είναι υποδέστεροι για να ζητούν προνόμια. Γιατί ο ζητών προνόμια είναι σαν να είναι ανάπηρος, σαν να είναι υποδέστερος. Όχι. Οι πολυτέχνοι είναι απλά αυτοί που ανταποκρίνονται στην επιθυμία της πολιτείας για να περισσότερα παιδιά, κάτι που το θέλουμε, γιατί φθήνει ο πληθυσμός, οπότε αυτοί ανταποκρίνονται στην επιθυμία μας και εμείς έχουμε υποχρέωση περισσότεροι σε αυτούς, πολλαπλά περισσότεροι βεβαίως, όσους σε αριθμό, όσο είναι ο αριθμός των παιδιών. Όσο είναι ο αριθμός των παιδιών. Μία οικογένεια με ένα παιδί, έχουμε μία υποχρέωση, ανάλογα με τη δυνατότητα της πολιτείας, καθορίζουμε την υποχρέωσή μας. Η οικογένεια που έχει τέσσερα παιδιά, τέσσερις φορές το ίδιο πράγμα. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν είναι ανάπηροι οι πολυτεχνοί. Έτσι. Δεν είναι ανάπηροι οι πολυτεχνοί. Θα απολαμβάνουν τετράκις των προνομίων που απολαμβάνει μια οικογένεια που έχει ένα παιδί. Τετράκις αυτοί αν έχουν τέσσερα. Πεντάκις αν έχουν πέντε. Ας κάνουν όσα θέλουν παιδιά. Μια ντουζίνα. Η πολιτεία θα είναι γενναία στην Ένωση Κεντρών, στις μέρες της Ένωσης Κεντρών, θα είναι γενναία στην στήριξη των πολυμελών οικογενειών. Σε στέγη, σε εργασία, σε επίδομα. Θεσπίζουμε 40.000 δραχμές για κάθε παιδί. Σοβαρό επίδομα. Άμα μετρήσετε πόσα είναι τα παιδιά, σημαίνει ότι νούμερα χοντρά. Αλλά τι θα κάνουμε, θα βάλουμε να δουλέψει η Ελλάδα και δεν θα τρώνε η κρίση το αίμα του ελληνικού λαού. Αλλά αυτά τα παιδιά τα οποία θεωρούμε ότι αυτή είναι η Ελλάδα, τα παιδιά της Ελλάδος, αυτά είναι. Αν αυτά δεν δουν κάτι από τον αγώνα του λαού μας, ποιος θα τα δει. Οι λίγοι που αποθησαυρίζουν τα λεφτά στις τράπεζες ή τα πάνε στην Ελβετία. Λοιπόν, προχωρούμε παρακαλώ. Λέγεται. Παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας πω προηγουμένως που συζητάγατε με κάποιον άλλο κύριο και του είπατε ότι ο κύριος Σαμαράς στηρίζεται από εφημερίδες Έθνος, Ελευθεροτυπία και Τα Νέα. Που αυτές οι εφημερίδες παίρνουν γραμμή από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια. Έτσι είπατε. Σωστά, και έτσι. Αν παίρνουν γραμμή από το ΠΑΣΟΚ, η ερώτηση μου αυτή είναι. Γιατί το Έθνος κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ, τότε επί ΠΑΣΟΚ. Παλιά. Μα μιλάμε ότι ήταν ο μεγαλύτερος. Για απλούστατα, τότε το Έθνος κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε υιοθετήσει το Σκοσκοτά, ο οποίος ήθελε να κλέψει την εύνοια του ΠΑΣΟΚ για τον πασοκικό τύπο. Τότε η έχθρα των εκδοτών με τον Ανδρέα Παπανδρέου οφειλόταν στην παρουσία του Κοσκοτά, ο οποίος εμφανιζόταν χαίρον της ευλογίας του Ανδρέα. Λοιπόν, ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος εκδοτών αυτό. Δεν είχε καμία σχέση, καταλάβατε. Είπατε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αποσπάσει, να διασπάσει μάλλον να την διαλύσει, Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία. Και να ρίξει την κυβέρνηση. Ξέρω, και, λέω, ναι. Και λέω το εξής. Εάν ο στόχος είναι αυτός, να διαλύσει τη δεξιά, ο Σαμαράς από πού θα πάρει ψήφους? Από τη δεξιά. Από πού? Από τη δεξιά. Από τη δεξιά θα πάρει ψήφους. Από πού? Και αύριο το πρωί, αν λείπει κάποιο ποσοστό από τη δεξιά, ποιος θα βοηθήσει τη δεξιά για να ανέβει ξανά στην εξουσία?
Μήπως εσείς ή το Πασόκ. Δεν καταλάβατε κάτι. Ένα λεπτό. Το Πασόκ. Λέω, θέλει ένα λεπτό. Αυτό... από τη δεξιά. Ποιος θα τη στηρίξει. Δεν κατάλαβα το συλλογισμό σας. Σας εξηγώ. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή θέλει να διασπάσει τη δεξιά. Και για να ρίξει την κυβέρνηση. Καταλάβατε. Και χρησιμοποιεί το Σαμαρά, τον οποίο να πάω ένα ασήμαντο πολιτικό που απέτυχε και όλα στην εξωτερική πολιτική γιατί μειοδότησε στο θέμα της Μακεδονίας κατά τη γνωστή τακτική, τον καθιστά πρωτοσέλιδο. Όταν εγώ που έχω αυτή τη στιγμή 33 μηνών έντονη δημοσιότητα, ποτέ δεν μπήκα πρώτη σελίδα σε εφημερίδα παρά μόνο όταν έφαγα ξύλο. Λοιπόν. Εγώ λέω όμως μετεκλογικός, ναι. Μετεκλογικός, ο κύριος Σαμαράς. Εκείνο το ποσοστό που θα πάρει 0,0. Μα δεν θα έχει βουλευτές με τέτοιο ποσοστό, αγαπητέ. Κάντε σαν να μην ξέρετε, σαν να ήρθετε από τον Άρη. Μα σας λέω, αυτό το ποσοστό που θα πάρει, που θα βγάλει, θα βγάλει ένα βουλευτή. Δεν είναι εύκολο. Και... τώρα δεν βγαίνει πια ένας βουλευτής. Όταν έχεις 3% βγάζεις 7. Ή 7 ή τίποτα. Λοιπόν, αυτούς τους βουλευτές μετά, που θα πάνε, με ποιον θα πάνε να συνεργαστεί ο κύριος Σαμαράς. Πώς και γιατί ρωτάτε εμένα. Μα είμαι περίεργος, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω. Ρωτήστε αυτόν. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ. Ποια είναι δηλαδή. Ότι είναι καλή η διάσπαση της δεξιάς. Δεν με αφορά. Εμένα με ενδιαφέρει να ενώσω το χώρο του κέντρου και να μην βγει αυτοδύναμη ούτε δεξιά. Να φύγουμε και εμείς να έρθουμε στο κέντρο. Ωραία, από εκεί και πέρα τι σας νοιάζει. Από εκεί και πέρα τι σας νοιάζει, τι κάνει άλλη. Να είμαστε νοιάζει για τους άλλους. Να κόψουν το λαιμό τους. Να κόψουν το λαιμό τους. Ακριβώς. Να κάνω και μια άλλη ερώτηση, κύριε Παρακαλώ, παρακαλώ. Επί Πασόκ. Ο λαός, η εργατική τάξη, περνάει καλύτερα από ό,τι περνάει σήμερα. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Τότε στόχος είναι να ρίξουμε τη δεξιά και να φέρουμε ποιον. Να ρίξουμε τη δεξιά και να φέρουμε ποιον. Και να μην φέρουμε τον Ανδρέα που έφερε τη δεξιά, ναι. Ασφαλώς. Να φέρουμε ποιον. Να φέρουμε μια κυβέρνηση η οποία θα δώσει κάτι στο λαό, αλλά δεν θα το βασίζει σε δάνεια και σε χρέη, αλλά στη δουλειά του λαού. Δηλαδή το Πασόκ, επί Πασόκ πέρασε λίγο καλύτερα ο κόσμος, ναι. Αλλά αυτά τα λεφτά ήταν δανεικά για τα οποία πληρώνουμε υψηλότατο τόκο, πρώτον, και δεύτερον ήταν λεφτά προορισμένα για εργοστάσια και για οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας, τα οποία τα έκανε ψηφοδηρικές παροχές. Την φορά αυτή βεβαίως θα υπάρξει ανακούφιση των εργαζομένων, αλλά αυτή η ανακούφιση δεν θα στηρίζεται σε λεφτά αμερικανικής βοήθειας ή ΕΟΚΙΚΙΣ βοήθειας ή νατοϊκής βοήθειας ή πάσης άλλης μορφής βοήθειας, αλλά θα είναι δεδουλευμένα του ελληνικού λαού. Δηλαδή θα καταφέρουμε το μόχθο του ελληνικού λαού να μην τον τρώνε η κρίση, ο κόκαλης, ο αλαφούς, ο ένας, ο άλλος, αλλά να τον προσπορίζεται ο δικαιούχος που για μας είναι ο φτωχός, ο εργαζόμενος λαός της Ελλάδος. Ωραία. Σε αυτό διαφέρουμε από το Πασόκ. Και αύριο το πρωί που θα κατέβουμε στις εκλογές, ο Έλληνας ψηφοφόρος, ο απλός πολίτης, πώς θα βγάλει τα συμπεράσματά του που θα ρίξει εκείνη την ψήφο. Εξαρτάται από εξαρτάται. Αυτά που θα λέγονται από τα μπαλκόνια, όπως θα λέγει ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε, ο Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης παίρνουν μεν Παπανδρέου 3,5 εκατομμύρια κάθε μέρα από το κράτος. Κάθε μέρα για το κόμμα τους. Και ο Μητσοτάκης 4 εκατομμύρια. Και θα προσπαθήσουν με χαρτοπόλεμο και λέγοντας ψεύδι και απατηλές υποσχέσεις να σας έλξουν. Να σας μαγνητήσουν σε πράγματα που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Άλλωστε και η πολιτεία τους και η θητεία τους όταν κυβέρνησαν αποδεικνύει ότι έχουν ένα αυταρχικό τρόπο διοίκησης και όχι δημοκρατικό και φιλολαϊκό. Άρα έρχομαι να πιστέψω ότι όλος ο προεκλογικός αγώνας είναι λόγια του μπαλκονιού. Όλος ο προεκλογικός λόγος είναι μια απάτη σε βάρος των ανθρώπων, βεβαίως. Και γι' αυτό το λόγο εμείς, δηλαδή, η Ένωση Κεντρών δεν θα κάνει καμία ομιλία σε φιέστα, αλλά θα μιλάμε αυτή το διάλογο που κάνουμε τώρα, που μερικοί τον ηρωνεύονται, λέει κάθεσαι πρόεδρος και μιλάς με τον καθένα. Εγώ συνάντησα... Αυτός ο καθένας είναι ένας ψηφοφόρος που μπορεί να... Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο ψηφοφόρος, είναι ο λαός. Είναι ο λαός. Ο οποίος πρέπει να ακουστεί. Εμένα πασοκτζίδες με ηρωνεύτησαν στη Θεσσαλονίκη. Και λέει, κάθεσε και μιλάς με τον καθένα. Είναι, λέει, στη θέση σου πρόεδρος κόμματος, στο ξενοδοχείο εκεί που διέμεινα. Να μιλάς, λέει, με τον καθένα. Φανταστείτε, δηλαδή, πόσο σέβονται το λαό. Το λαό τον θεωρούν, δηλαδή, ένα, όπως τη Ρωμαία αυτοκράτορος, ένα πλήθος, το οποίο μόνο να αλαλάζει αφρόνος δύναται. Θα ήθελα να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Και να ρωτήσω, αν έχεις ποτέ εδώ στην Πάτρα, θα κάνετε ανοιχτή συγκέντρωση. Όχι. Δεν προτίθεμαι. Ακούστε. Οι ανοιχτές συγκεντρώσεις. Τώρα που υπάρχει τηλεόραση
Νομίζω η τηλεόραση παρέχει τη μεγαλύτερη μαζικότητα. Καταρχήν τα κόμματα όταν κάνουν συγκέντρωση κουβαλάνε με πούλμαν, με πεντοχίλερα, δεκαχίλερα. Άρα καταδικάζεται αυτές τις ενέργειες. Βέβαια, η Ένωση Κεντρών, εκτός των άλλων, εξυγχρονίζει το δημόσιο βίο της χώρας, καταργώντας την πολιτική αλητεία. Έχω χαρακτηρίσει πολιτική αλητεία τις φιέστες και το χαρτοπόλεμο, τα έχω χαρακτηρίσει πολιτική αλητεία και επιμένω επί του χαρακτηρισμού. Πιστεύω δηλαδή ότι αν ένα κόμμα σέβεται το λαό, θα του μιλήσει με επιχειρήματα. Ενώ εκεί αυτό το στημένο με σημαίες πλαστικές και με χαρτοπόλεμο, αυτό υποτιμά το λαό και δείχνει ότι το κόμμα αυτό προφανώς θα τον εξαπατήσει αν τυχόν κάνει το τραγικό λάθος ο λαός να το πιστέψει το κόμμα αυτό. Πάντως εγώ πιστεύω από μία ανοιχτή συγκέντρωση, εάν πάρουμε το ποσοστό ένα 10% που είναι το μετακινούμενο, θα μπορεί να επηρεαστεί από μία ανοιχτή συγκέντρωση. Δεν είναι μόνο, κάνετε λάθος, το ποσοστό το μετακινούμενο δεν είναι 10%. Όταν έρθουν οι εκλογές θα σας απαντήσω πόσο είναι. Πόσο είναι. Αυτό το ποσοστό πάντως δεν επηρεάζεται από ανοιχτές συγκεντρώσεις. Όχι, όχι καθόλου. Αυτό το ποσοστό είναι λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι και δεν είναι χαμηλού επίπεδου άνθρωποι να επηρεάζονται. Είναι χαμηλού επίπεδο. Τώρα άνθρωποι που επηρεάζονται από πλαστικές σημαίες και όγκους φτιαγμένους με δισεκατομμύρια και με πούλμαν από την άλλη άκρη του κόσμου, αυτά όλα δεν αποτελούν επηρεασμό λογικά σκεπτωμένων ανθρώπων, αλλά ηλίθιων. Επιτρέψατε μου να σας πω ότι είναι ζώα και ηλίθιοι όσοι επηρεαστούν από τέτοιες μορφής πράγματα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αλλά θα ήθελα να ακούσω σε μια συγκέντρωση ανοιχτή. Άλλο αυτό. Αυτό μπορεί να το κάνουμε. Αυτό μπορεί να το κάνουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε. Μπορεί να με ακούσετε και σε κλειστή. Σε κάποιο μαγαζί, ξέρω σε κάτι. Αυτό είναι άλλο αυτό. Κάπου. Αυτό όχι. Αλλά θέλω όσοι έρθουν να έρθουν να μας ακούσουν. Και όχι να τους κουβαλήσουμε από την άλλη άκρη του κόσμου, να είναι ξένοι. Καλή επιτυχία πάντως. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Νομίζω ήρθε η ώρα των ειδήσεων. Δεν ξέρω. Ναι, πρέπει να είναι η ώρα των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε. Να προχωρήσουμε αμέσως στο επόμενο τηλεφώνημα. Παρακαλώ, αν είναι εύκολο, το επόμενο αμέσως τηλεφώνημα. Ναι, λέγεται. Να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά το λαό της Πελοποννήσου για την ένθερμη υποδοχή του. Είναι γεγονός ότι όλα τα στοιχεία που καταμετρούν τη θέληση του λαού, όπως και στη Θεσσαλονίκη που μιλάμε στο Κόσμος TV, όπως και στην Κρήτη, αλλά και στα Γιάννενα, παντού καταγράφονται όχι απλά ενθαρρυντικά τα στοιχεία, αλλά ορμητικά. Η Ένωση Κεντρών θα κατορθώσει να διώξει από την εξουσία και το Πασόκ και τη δεξιά και θα ξαναφέρει τις υγιείς δυνάμεις, τις δυνάμεις της ηθικής, και θα μπουν στη Βουλή ένα σημαντικότατος αριθμός βουλευτών, δεν ξέρω πώς θα είναι, 100, 130 ίσως και παραπάνω, και 150, τίποτα δεν αποκλείεται, ηθικοί άνθρωποι, σωστοί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι πάνω απ' όλα, να διώξουμε τη φαυλότητα και την παλαιανθρωπιά του παρελθόντος. Να ακούσουμε τον επόμενο κύριο. Λέγεται. Υπάρχει ένα πρόβλημα μικρό, δεν καταλαβαίνω. Έχουμε γραμμή κανονικά, δεν κατάλαβα μάλλον τι πρόκειται για αυτό. Ομιλείτε παρακαλώ. Λέγεται. Ναι, με ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Με ακούτε. Ναι, ναι. Κύριε Λεβέντη, γεια σας. Γεια σας. Είμαι αγρότης από ένα χωριό της Πάτρας. Δεν ανήκω στη δεξιά, ούτε στο Πασόκ, ούτε στη Χούντα. Αλλά τώρα ούτε στο Κουκουέ. Ψηφίζω Λευκό. Θα σας κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτη, όπως ξέρετε, η
για να λειτουργήσει και να υπάρχει ζωή σε ένα κράτος, χρειάζονται όλοι οι κλάδοι, όλες οι ειδικότητες, οι οποίες εργάζονται όλοι για όλους. Δηλαδή, χρειάζεται από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον εργάτη και μέχρι τον εργάτη της καθαριότητας που σχετουσεύουμε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή όλοι προσφέρουμε. Γιατί η διαφορά της συντάξεως, παραδείγματος χάρη λέτε εσείς ο αγρότης 60.000, οι εργάτες περίπου 100.000 περίπου εκεί πέρα, και υπουργοί, βουλευτές, στρατηγοί, διευθυντές, γραμματείς, νομάρχες κλπ. Από 400.000 και άνω. Κουράζονται περισσότερο. Τι θα κάνετε εσείς για αυτές τις τεράστιες διαφορές των συντάξεων? Και δεύτερη ερώτηση. Άκουσα, έχω ακούσει και σας παρακολουθώ και λέτε πως τα κεφάλια των 80ρηδων, Μητσοτάκη και Ανδρέα, είναι άδεια. Τη στιγμή, πώς είναι άδεια τη στιγμή που τραβούν από το καπίστρι περίπου σαν ζώα το 85% των ψήφων? Αλλά μήπως είναι αντίθετα, τα κεφάλια των ψηφοφόρων είναι άδεια? Ευχαριστώ. Καταρχήν ούτε το ένα είπα ούτε το άλλο, απλά παρερμηνεύεται τις λέξεις μου. Εγώ δεν είπα το κεφάλι του Μητσοτάκη είναι άδειο ή το κεφάλι του Παπανδρέου είναι άδειο. Είπα ότι η ηλικία είναι μεγάλη, κοντεύει 80, και πάνω από τα 60 όσοι εξακολουθούν να αναμειγνύονται στην πολιτική το κάνουν από αφροσύνη. Η σοφροσύνη είναι να πάνε σπίτι τους να ηρεμήσουν, να διάγουν, να περάσουν το υπόλοιπο του βίου τους ειρηνικά και αποστρατευμένοι από τη μάχημη δράση. Αυτό τόνισα, ότι αυτό τουλάχιστον θα έκανα εγώ. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνει κάθε σόφρον πολιτικός. Δεν μίλησα περί άδειων μυαλών. Το δε άλλο που είπατε ότι για τα ζώα τα οποία τους ακολουθούν και τα λοιπά, δεν είναι όλοι ζώα, άλλοι είναι με συμφέροντα, άλλοι είναι με δεμένοι, είναι ποικίλοι λόγοι, άλλοι δεν βρίσκουν ακόμη κάτι οργανωμένο σωστό για να δώσουν την ψήφο τους. Είναι ποικίλοι οι λόγοι που κάνουν έναν άνθρωπο να ψηφίσει το ένα ή το άλλο κόμμα. Είπατε επίσης ότι για τις συντάξεις απόλυτη ισότητα δεν μπορεί να υπάρξει. Σε κανένα κράτος του κόσμου δεν υπήρξε. Αλλά επιπλέον δεν είναι και εύκολο όλες τις τάξεις να τις ισοπεδώσεις. Εκείνο που μπορείς είναι να μειώσεις την ψαλίδα των ανισοτήτων και να κάνουν θυσίες οι προνομιούχοι υπέρ των χαμηλοσυνταξιούχων, οι υψηλόμισθοι υπέρ των χαμηλομίσθων. Και στους μισθούς και στις συντάξεις η ψαλίδα των ανισοτήτων καλό είναι να μειωθεί. Ευκταίο θα ήταν και το να γίνει απόλυτη ισότητα. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Αλλά από τούτη την τελείως άνηση και άδικη κοινωνία δεν μπορούμε διαμιάς να μεταβούμε στην απόλυτη ισότητα, όταν και ο κομμουνισμός που το υποστήριξε και το προσπάθησε μεταβλήθηκε σε φασισμό και δικτατορία και δεν το έκανε, αλλά πήρε τους πλουσίους και τους ευγενείς του καπιταλιστικού καθεστώτος του Τσάρου και τους μετέβαλε στους πλουσίους και ευγενείς του κόμματος. Δεν έκανε ισότητα. Αλλαγή φρουράς έκανε ο κομμουνισμός και καθυπόταξε την οργή του φτωχού λαού στα χωνευτήρια και τα κενοτάφια του Στάλιν και στη δικτατορία του προλεταριάτου και τη στρατιωτική δικτατορία εν γέννη. Εσείς προχωρούμε παρακαλώ, ναι. Λέγεται. Ναι, με ακούτε. Βεβαίως. Είπατε προηγούμενα ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει... Παρακαλώ να λήξει η ιστορία με τον Σαμαρά. Αν θέλετε να παίρνετε άλλα κανάλια και άλλες εκπομπές. Παρακαλώ θερμά. Για μένα ο άνθρωπος αυτός δεν υπάρχει. Ούτε είναι υπολογίσιμος άνθρωπος. Εάν δολίως βάζει στις εκπομπές τις δικές μου 5-10 να λένε το όνομά του, παρακαλώ σας το απαγορεύω. Προχωρούμε στο επόμενο τηλέφωνο. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Ήρθαμε να μιλήσουμε για τις αρχές του κέντρου και εσείς τώρα βαλτί 5-10 θα μονοπολείτε μια κατάσταση για να... Τι να κάνετε, διαφήμιση? Εντάξει, το ξέρουμε τον κύριο Σαμαρά. Και τη μούρη του ξέρουμε και τα πάντα ξέρουμε. Και το τι έκανε στη Μακεδονία με τις μειοδοσίες, επίσης το ξέρουμε. Να βάλει να δούμε τι κουκιά θα πάρει στις εκλογές. Πολύ απλό. Ναι, λέγεται. Ναι, με ακούτε. Ναι, ναι.
Από ό,τι βλέπω, κύριε Πρόεδρε, είναι και άλλη γραμμή, μια κυρία στη μέση, και αυτό καταδεικνύει ένα από τα θέματα της απόψινής εκπομπής, στην αθλειότητα του τηλεφωνικού δικτύου. Δεν ξέρω. Το αντιλαμβάνεστε? Κάτι ακούω πολλά μέσα, ναι. Τι συμβαίνει? Και προσπαθεί η κυβέρνηση να δώσει χρήματα εις κάθε κύριο Κόκαλιν με την ότι το δίκτυο θα βελτιωθεί και έρχονται διάφοροι τεχνίτες, εισβάλλουν στον ΟΤΕ και έρχονται οι υποκλοπές. Καλά, ο Κόκαλης ούτως ή άλλως κοκάλιδες θα υπάρχουν πάντα να ξεκοκαλίζουν. Ο Κόκαλης βέβαια είναι ο... Και με την ευκαιρία θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για τη ρύθμιση των χρεών του Ολυμπιακού, του οποίου ηγείται ο κ. Κόκαλης, ο Πρωθυπουργός, είπε ότι θα χαριστούν 11 δισεκατομμύρια. Εμένα η άποψή μου είναι να διωχθούν όλοι οι κρίσεις από τα ποδοσφαιρικά σωματεία και να γίνουν εταιρείες λαϊκής βάσης. Δεν έχει δικαίωμα κανένας ούτε να χαρίσει ούτε να μην χαρίσει. Εδώ για 100.000 πηγαίνει όλες τις φυλακές των πατρών είτε της Τίριθας και αυτοί παίρνουν τα χρήματα του λαού 11 δισεκατομμύρια. Πού ακούγεται αυτό? Τέλος πάντων. Καληνύχτα. Να είστε καλά. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει ο Κόκαλης να εκδιωχθεί από τον Ολυμπιακό σαν πρόσωπο που δεν έχει καμία σχέση με την ουσία του αθλητισμού. Απλά ρεκλαμάρει τα λεφτά του τα οποία επέκτησε δολίως και επί Πασόκ και επί δεξιάς. Ήταν ευλογημένο τέκνο και ο εισάδελφος του Τόμπρα και επί στις μέρες του Ανδρέα Παπανδρέου και στις μέρες του Μητσοτάκη. Αυτός ο άνθρωπος είναι όπου φυσάει ο άνεμος και περιττό να κουβεντιάζουμε για το άτομο αυτό. Να σας θυμίσω το πρόγραμμα του κόμματος. Η Ένωση Κεντρών θα μετάσχει σε εκλογές με 300 συνδυασμούς σε όλες τις βουλευτικές περιφέρειες, με πλήρες συνδυασμούς. Οι συνδυασμοί θα ανακοινωθούν στον επίμαχο χρόνο των εκλογών, τότε μόνο, γιατί τώρα προπλάθονται. Όσοι έχετε σχετικό ενδιαφέρον και επειδή ακόμη δεν έχει παρέλθει το διάστημα στο οποίο μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε το ενδιαφέρον σας για την υποψηφιότητα, για στελέχη, για οτιδήποτε, να μας στείλετε επιγόντως γράμμα Ένωση Κεντρών Χαλκοκονδύλη 9 Αθήνα. Ένωση Κεντρών Χαλκοκονδύλη 9 Αθήνα. Επίσης κάποιος κύριος που πήρε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και είπε για κάποια ομιλία εδώ που ετοιμάζεται στην Πάτρα, δεν κατόρθωσε να δώσει εδώ το τηλέφωνο του και τον παρακαλώ θερμός, αν θέλει, κατά μέχρι τις 12 και 20 να περάσει από εδώ, από το κανάλι Super B της Πάτρας. Μέχρι το πέρας εκπομπής, δηλαδή, να περάσει από το κανάλι της Πάτρας. Λοιπόν, προχωρούμε παρακαλώ. Ναι. Λέγεται. Ναι, λοιπόν, με ακούτε? Ναι, ναι. Λοιπόν, σας έχω δει αρκετές φορές στην τηλεόραση. Και μας έχετε πει και το πρόγραμμά σας ποιο θα είναι του κόμματός σας και το οποίο είναι πάρα πολύ καλό από ό,τι φαίνεται. Το ίδιο όμως ήταν και του κ. Μητσοτάκη τότε στις εκλογές, αλλά τώρα όμως απέδειξε το αντίθετο. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε εσείς ότι αν θα βγείτε στην κυβέρνηση δεν θα ανταλλάξετε και εσείς μετά? Ακούστε, όλα τα προγράμματα είναι καλά. Μόνο που το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών δεν είναι καλό μόνο. Είναι και εφαρμόσιμο. Αυτά που λέμε δεν είναι όλα συγκινητικά για το λαό για να έρθει. Είναι ορισμένα και πράγματα που συνιστούν θυσίες, όπως το ποθενέσχες, όπως η ποινικοποίηση του ρουσφετιού, που σημαίνει ότι δεν θα μας ψηφίσετε γιατί θα σας διορίσουμε, αλλά γιατί ακριβώς δεν θα διορίσουμε κανέναν και όλοι θα μπαίνουν σε δουλειές τίμια και αμερόληπτα. Το πρόγραμμά μας και για τη στήριξη της γυναίκας και για τη στήριξη της μητέρας με το επίδομα των 40.000 για κάθε παιδί και για την αγροτική σύνταξη 60.000 και για την απλή αναλογική και 5% για να μπαίνει ένα κόμμα στη Βουλή δείχνει ότι δεν είμαστε μοναχοφάγοι και δείχνει ότι δεν θέλουμε την εξουσία αλλά την ποιότητα της εξουσίας να βελτιώσουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε κατάληψη της εξουσίας και μονοπόλιό της, αλλά βελτίωση της ποιότητάς της. Και να λειτουργεί η εξουσία κάτω από διακομματικό έλεγχο, το προτιμότερο, ώστε όλες οι αποφάσεις να είναι προϊόν ενός βαθύτατου κοινωνικού διαλόγου. Δεν νομίζω ότι η περίπτωση
της Ένωσης Κεντρών μοιάζει με εκείνη του Πασόκ και της δεξιάς που εξαπάτησαν το λαό. Πιστεύω ότι εμείς είμαστε κίνημα εξυγίανσης και ηθικής και εκεί ήταν πρόδειλα κίνημα, μηχανισμοί μάλλον το κίνημα κατάληψης της εξουσίας. Γι' αυτό θεωρώ εύκολο ότι στο δίλημά σας να απαντήσετε ο ίδιος. Προχωρούμε παρακαλώ. Υπάρχει μια φήμη, κύριε Πρόεδρε, ότι είστε υπέρ της επιστροφής του βασιλέως και υποστηρίζετε με θέρμη την επάνωση του Κωνσταντίνου στην Ελλάδα. Αυτό μου το έχετε ρωτήσει παντού και σας είπα ότι το βασιλιά, την επιστροφή του βασιλιά υποστηρίζει ο Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης. Δεν τολμάνε δημόσια να το πούν, ξέρω όμως καλά ότι το υποστηρίζουν και οι δυο. Η Ένωση Κεντρών πιστεύει ότι ο Παπαδόπουλος πρέπει να πεθάνει στις φυλακές γιατί επιτέλεσε βαρύτατο έγκλημα εσχάτης προδοσίας σε βάρος του λαού βάζοντας τη δημοκρατία στον γύψο. Ο δε βασιλιάς νομίζω ότι όσο δεν αποδέχεται τη νομιμότητα του δημοψηφίσματος και δεν θεωρεί οριστικά χαμένο το θρόνο, δεν μπορεί να έρθει ούτε σαν τουρίστας. Δηλαδή ο βασιλιάς για να έρθει και σαν απλά ιδιώτης πρέπει πρώτα να κάνει δήλωση ότι δεν θέλει το θρόνο και ότι είναι κατά της μοναρχίας και κατά της βασιλείας. Αν κάνει τέτοια δήλωση θα του επιτρέψουμε την είσοδο. Είμαστε το μόνο κόμμα που εγγυόμαστε ότι δεν θα έρθει η μούρη του έκπτωτου εδώ να λερώσει τη χώρα και ότι δεν θα βγουν από τη φυλακή οι χουντικοί. Προχωρούμε παρακαλώ. Ναι. Ναι, λέγεται. Ναι, κύριε Λοβέτη. Ναι, ναι. Να μ' ακούτε. Βεβαίως. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι επειδή απλά είμαι αυταραντευόμενος με τα υπόλοιπα κόμματα. Θα μπορέσει το κόμμα των κεντρών να μεριμνήσει και να συγκεντρώσει με μεγάλη προσοχή το επίπεδο της κλασικής ποιότητας και θα μπορέσει να αποχρωματοποιήσει την αυστηρότητα της αλκέντερης οπισθοδρόμησης του πνευματικού μέσου ανταλλαγής. Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ευχαριστώ. Να πάρετε στο Πασόκ μαζί με το Γεννηματά και Λολαλιώτη να γράφετε μανιφέστα. Και να πάτε και στη Νέα Δημοκρατία να κάνετε παρέα του Μαγκίνα που εξηγεί πολύ ευχάριστα πως οι φτωχοί Έλληνες είναι πλούσιοι και ευημερούν. Προχωρούμε παρακαλώ. Λίγη σοβαρότητα δεν θα έβλαπτε. Ναι, λέγεται. Ναι. Ναι, λέγεται. Ο κύριος Πρόεδρος. Ναι, σας ακούμε. Με ακούτε. Ναι, ναι. Έχω συγκινηθεί από την παρουσία σας και επανειλημμένως προσπαθώ να σας πάρω και δεν μπόρεσα. Είναι οι γραμμές φορτωμένες, ποιος ξέρει. Πάντως, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν ακούγεται ο κύριος. Σήμερα τα τηλέφωνα δεν βοηθάνε. Δεν ξέρω αν είναι σαμποτάζ από τον ΟΤΕ, μάλλον είναι. Γιατί στον ΟΤΕ δουλεύουν όλο πασοξίδες και δεξιοί και τροκτικά. Και καταλαβαίνετε τι θα γίνεται όταν κάθε Τετάρτη ξέρουν ότι έρχεται ο πρόεδρος ένας κεντρών να μιλήσει σε αυτό το όμορφο κανάλι, το Super B. Όλα τα καρκινώματα και όλα τα τροκτικά επιτίθενται για να μην μας εμποδίσουν να κάνουμε την εκπομπή. Αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ τον κύριο για την αγάπη του, αν και δεν άκουσα τις απόψεις του. Ναι, ναι. Να θυμίσουμε ακόμη το σχέδιο, το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών, δωρεάν παροχή στέγης με τη ΔΕΠΟΣ, με τη μέθοδο της αντιπαροχής. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ομογενείς της αλλοδαπής που θα αγοράσουν στέγη στην πατρίδα χωρίς να κινδυνεύσουν να πέσουν θύματα απάτης. Την έκταση και τα οικόπεδα θα προσφέρουν οι δήμοι και οι κοινότητες που θα λάβουν τελικά την αντιπαροχή και θα αποκτήσουν πόρους. Ναι, λέγεται.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σήμερα. Πρέπει κάποιοι παλιά άνθρωποι από τον ΟΤΕ να δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα σήμερα στις γραμμές. Έχει δυσχεραθεί φοβερά η επικοινωνία. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε το πρόγραμμα του κόμματος. Δωρεάν παροχή στέγηση στην Ήπεθρο και κίνητρο μαζί με την εργασία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε εμπορικά κέντρα, βρεφονιπιακή σταθμή. Ένα πανεπιστήμιο σε κάθε νομό κλπ. Για τη μεταφορά πληθυσμού από το κέντρο στην περιφέρεια. Ενθάρρυνση δηλαδή της αποκέντρωσης. Εκδημοκρατισμός των ενόπλων δυνάμεων που και αυτά μαστίζονται από την κομματική άλωση και των σωμάτων ασφαλείας που και εκεί βασιλεύει αδίσταχτα ο κομματισμός και η δουλοπρέπεια στην πολιτική ηγεσία πάνω από το βαθμό του συνταγματάρχη. Του διευθυντή, στην αστυνομία τα λέτε λίγο διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει. Καρτοχύρωση του εισοδήματος των αγροτών με τιμές ασφαλείας αγροτικών προϊόντων και επιδοτήσεις για περιπτώσεις θεομηνιών ή προϊόντων που πλήττονται από τον ανταγωνισμό της ΟΚ που είναι αδίστακτος και ανελέητος. Συγκράτηση του τιμαρίθμου, διότι ο ανεξέλεγκτος τιμάριθμος επιδοτεί τον πληθωρισμό και η άνοδος του πληθωρισμού κλέβει μέσα από την τσέπη τα λεφτά του ελληνικού λαού και εξανεμίζει το εισόδημα των μισθοσυντήρητων. Αξιοκρατία, κράτος δικαίου, λέγεται. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Ομιλείτε, αν είχα την καλοσύνη. Ναι. Λέγεται. Δεν σας ακούω. Ομιλείτε εσείς, δεν μπορείτε να μιλήσετε. Ναι, δεν σας ακούω. Μιλήστε, τι να ακούσετε, εσείς θα μιλήσετε. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω. Πριν μια εβδομάδα σε ένα κάλο της ελευθεροτυπίας, είδα εκεί πέρα ότι δεν μας έχουν καθόλου μέσα συμπεριλάβει. Δεν μας αφορά τι κάνει η ελευθεροτυπία. Η ελευθεροτυπία δίνει τις απόψεις του Πασόκ και τα γκάλοπ είναι σικέ. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο κύριος Στεγόπουλος. Ο κύριος Στεγόπουλος έχει βρει τα συμφέροντά του στο Πασόκ και είναι φυσικό να ευλογάει τα γένια του Πασόκ. Θέλει την επιστροφή του 80 στην εξουσία για να ξαναρχίσει με την κουτάλα να τρώει το μέλι της εξουσίας. Δεν μας ενδιαφέρει, αγαπητέ, τι κάνει ο κύριος Στεγόπουλος και τι θα κάνει τον γκάλοπ το πληρωμένο οποιοδήποτε. Εμάς μας ενδιαφέρει ο λαός τι θα ψηφίσει στην κάλπη. Ήταν δυνατόν ο Τεγόπουλος να πει ότι ο Λεβέντης έχει 30%. Όχι, δά, γίνει σεισμός να τους πλακώσει όλους. Δεν νομίζω. Λοιπόν, προχωρούμε παρακαλώ. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα γκάλοπ είναι σικέ, είναι κατασκευασμένα, είναι δωροδοκημένα και στοχεύουν στον επηρεασμό κάποιων ηλιθίων. Μόνο οι ηλίθιοι μπορούν να πιστέψουν σε τέτοιες ανοησίες. Ναι, λέγεται. Ναι. Σας ακούω. Ναι. Ακούω. Ναι, με ακούτε. Προηγουμένως είπατε για τους υπαλλήλους του ΟΤΕ. Κύριε Λεβέντη, εγώ σας παρακολουθώ, σας συγχαίρω και μου αρέσει η ομιλία σας. Αλλά εγώ εργάζομαι στον ΟΤΕ. Μάλιστα. Και μας αρέσουν να ακούμε όλες τις απόψεις. Δεν έχουμε σαμποτάρει κανέναν πολιτικό. Δεν νομίζω ότι και σήμερα... Και πολύ περισσότερο εσάς. Για ακούστε, λόγο. Αυτό που συμβαίνει στο κέντρο τηλεφώνου σήμερα, συμβαίνει πρώτη φορά. Ναι, εδώ αλλά και... δεν έχετε λόγο να το λέτε. Πρέπει να έχετε αποδείξεις για να το πείτε. Καλά. Κοιτάξτε. Όπως λέει και ο Μητσοτάκης. Φέρε τις αποδείξεις ότι έβαλα να παρακολουθώ. Γιατί μιλάτε μόνο όλο για το Μητσοτάκη. Ένα λεπτό. Εδώ πήγε ο εισαγγελέας. Κύριε, πήγε ο εισαγγελέας στα τηλέφωνα του ενός και του άλλου και βρήκαν πράγματι ότι παρακολουθούντο. Να πείτε κάτι καινούριο δικό σας. Τι κάτι όταν δικό μου. Μα τι κάτι δικό όταν... μου. Ο Τόμπερας τι έκανε στον ΟΤΕ. Ο Γριλάκης τι έκανε. Εσείς υπάλληλοι του ΟΤΕ. Πώς ανέχεστε τέτοια κατάσταση αν όντως είστε υπάλληλοι του ΟΤΕ. Δηλαδή τι να φέρω αποδείξεις. Ποια άλλη απόδειξη θέλετε. Παρακολουθούνται τα τηλέφωνα των πάντων. Και εσείς εκεί χάμω τους βλέπετε και τους λιβανίζετε. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Είναι δυνατόν ένας συνάδελφος να μην αισθάνεται, να μην βλέπει ότι ο άλλος παρακολουθεί τα τηλέφωνα. Απλά λουμώνεται και τα συγκαλύπτεται γιατί σου λέει εγώ θα τα βάλω με ολόκληρη κυβέρνηση να χάσω τη δουλειά μου. Έχετε το κριτήριο της συγκάλυψης για να μην χάσετε τη θεσούλα σας.
Τι είναι αυτό σε μένα τα λέτε αυτά πράγματα. Προχωρούμε παρακαλώ. Θέλετε αποδείξεις. Και ποιος κάνει στο κέντρο αυτές τις ατιμίες σήμερα. Ποιος κάνει το κέντρο αυτά για να παρεμποδίσει την εκπομπή. Από το Θεό τις κάνουν ή από πού τις κάνουν. Μόνο τεχνικοί του ΟΤΕ μπορούν να κάνουν τέτοιες παλαιανθρωπιές. Προχωρούμε παρακαλώ. Να είναι καλά η κυρία που μας είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να έχουνε, να τηλεφωνάνε χιλιάδες άνθρωποι και να μην μπορούν να βγουν ούτε 20 τηλέφωνα. Ασόψονται, θα φάνε χαστούκι στις εκλογές που θα το φυσάνε και δεν θα κρυώνει. Και οι δεξιοί και οι άλλοι. Πασοξίδες. Και οι γαλαζιοφρουροί, πως λέγονται, και οι πρασινοφρουροί. Όλο το είδη χρωμάτων. Προχωρούμε. Ναι, λέγεται. Ναι. Σας ακούω. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Να σας πω. Καταρχήν, κάτι που ήθελα να πω στην αρχή είναι ότι το κανάλι δεν μπορείτε να δίνετε κασέτες να βάζει διάφορες ομιλίες σας στην Αθήνα. Να τις βλέπουμε άλλες μέρες δηλαδή. Εδώ αφήνω, δεν ξέρω τι κάνω. Δεν βάζουν, γι' αυτό σας το λέω. Δεν βάζουν, ε. Δεν ξέρω. Ελπίζω, κάνω έκκληση. Πρέπει να ξέρουν και εδώ στο κανάλι ότι και ακροαματικότητα αποκτούν. Αλλά και τον πλουραλισμό υπηρετούν. Αφήνω κάθε φορά κασέτες και δεν ξέρω μήπως αυτή την εποχή είχε βεβαρημένο πρόγραμμα. Πάντως ελπίζω ότι η διοίκηση του καναλιού φέρεται δημοκρατικά και δεν νομίζω να έχω κάποιο στοιχείο για το αντίθετο. Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι. Βλέπουμε μερικές φορές κάθε Κυριακή κάνει ένα γκάλωπ εκεί, το Super B. Βγαίνουν δημοσιογράφοι του Super B και ρωτάνε στον δρόμο. Και βλέπω μια πολύ μεγάλη άνοδο του Πασόκ. Ενώ εσάς δεν σας αναφέρουν συχνά, γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή δεν είναι να πείτε ότι είναι στημένο γκάλουπ, γιατί βγαίνουν άνθρωποι του Super B και ρωτάνε, εκεί οι δημοσιογράφοι που λένε τις ειδήσεις. Δεν ξέρω, και οι δημοσιογράφοι, και οι δημοσιογράφοι του Super B δεν ξέρω που ανήκουν. Εγώ έρχομαι, κάνω την εκπομπή και δεν ξέρω τίποτα άλλο. Ναι. Δεν έχω στοιχεία για τους δημοσιογράφους που ανήκουν. Νομίζω ότι ανήκουν σε άλλα κόμματα. Μάλιστα. Και αυτοί δηλαδή εντάσσονται στην υπηρέτηση του Πασόκ της δεξιάς άλλων κομμάτων. Δεν είναι δική μου. Δεν σημαίνει ότι το κανάλι είναι δικό μου. Εγώ φιλοξενούμε μία φορά τη βδομάδα. Μάλιστα. Πάντως συγχαρητήρια. Ναι. Συγχαρητήρια που έρχεστε εδώ πέρα και κάνετε την εκπομπή και καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Είναι φυσικό και εδώ τα παιδιά να ανήκουν στο Πασόκ και στη δεξιά, υποθέτω. Γιατί... θα έχουν κάποιο λόγο ασφαλώς. Κάποιος, κάθε άνθρωπος ασταθμίζει με τα συμφέροντά του δυστυχώς. Η αληθινή δημοκρατία είναι συνήθως πίτευμα του φτωχού λαού, του απλού λαού. Όλοι οι παραγοντίσκοι, να έχετε υπόψη σας, δυστυχώς είναι δουλοπρεπείς σε κάποιο αλιπασά. Προχωρούμε παρακαλώ. Λέγεται... Ναι. Δεν απαντούσε ο κύριος. Ναι, ναι. Να ευχαριστήσω το λαό της Πελοποννήσου για την αγάπη του. Ακούστε, μέχρι τις εκλογές θα μεταχειριστεί και η δεξιά και το Πασόκ πολλούς τρόπους για να μας εξοντώσουν. Να μην στενοχωρήσετε, ούτε να πτωείστε, να κρατάτε ψηλά το κεφάλι. Η νίκη αυτή ανήκει στο λαό. Και έχετε υπόψη σας ότι το ποσοστό μας θα είναι τεράστιο. Τη νύχτα των εκλογών θα έχουμε πολλά εμφράγματα και από δεξιούς και από πασοξίδες. Και το πολιτικό θαύμα θα γίνει και η νίκη θα γίνει δική μας. Η εκδίωξη από την εξουσία και του Πασοκ και της δεξιάς θα είναι οριστική. Γι' αυτό και μεταχειρίζονται κάθε τι. Μεταχειρίζονται τα πάντα. Στημένα γκάλο, παλαινθρωπιές, πληρώνουν, κάνουν, χρηματοδοτούν. Γραφεία, χαρτοπόλεμο, αλητίες, τα πάντα. Εσείς μην πτωείστε. Να ξέρετε ότι ο μόνος τρόπος να βγει η χώρα από την κρίση είναι να ψηφίσετε Ένωση Κεντρών. Οτιδήποτε άλλο κάνετε, θα καταστρέφετε τους εαυτούς σας και προσυπογράφετε την καταδίκη σας. Λοιπόν, προχωρούμε παρακαλώ.
Σήμερα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει μια γενική επιθετική εναντίον μας, στην οποία συνεργάζονται και η τεχνική του ΟΤΕ και άλλοι παράγοντες, δεν ξέρω ποιοι. Όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, θα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ναι, ναι. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ήθελα να καταρχήν θα βάζω τη λεβεδιά σας. Λεβέδης, όνομα και πράγμα φαίνεται. Ας είναι, είστε καλά. Λοιπόν, εκείνο που έχει βγει μια φήμη για το κόμμα σας ότι στο ψηφοδέλτιο θα κατεβάσετε και τον πρόεδρο των ομοφυλοφίλων, τον Βαλιανάτο, είναι αληθές? Αυτός πιστεύω να είναι στο Μητσοτάκη ή στο Παπανδρέο, δεν ξέρω σε ποιον από τους δυο. Έχει κλείσει αυτός, δεν είναι... έχει κλείσει με τους άλλους και δεν μπορεί να βάλει με μένα. Επιπλέον οι ομοφυλόφιλοι, το κόμμα των ομοφυλοφίλων είναι το Πασόκ και η δεξιά. Εκεί έχουν πολλούς τέτοιους και πιστεύω και αυτό το άτομο που λέτε που δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι καπνοφουμάρει, να προτιμάει εκεί και να έχει κλείσει κιόλα εκεί. Προχωρούμε παρακαλώ. Εξακολουθούν οι πασοξίδες και οι δεξιοί να προσπαθούν να μας πτωίσουν με βλακίες, αλλά δείχνει την ποιότητά τους, τα επιχειρήματά τους, το χαμηλό τους επίπεδο, τη ζώδη κατάσταση και στο Πασόκ και στη δεξιά. Ψάχνουν για αφελείς και για ηλιθίους, αλλά δεν θα τους βρίσκουν σε λίγο. Ακόμη τώρα βρίσκουν μερικούς παραπέοντες. Λέγεται... Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Λεβέντη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο λόγια. Αυτές οι ηλιθιομάρες που λέτε και σας ακούω, ελληνικός λαός. Προχωρούμε παρακαλώ, προχωρούμε. Λυπούμε για την κοπέλα, οι γυναίκες διακρίνονται για μια ευγένεια. Αλλά δεν είναι όλες οι γυναίκες ευγενείς, δυστυχώς. Δεν είναι όλες ευγενείς. Υπάρχουν και κάποιες που από ποιότητα και ευγένεια... Δηλαδή. Ναι, ναι, λέγεται. Ναι. Σας ακούω. Ναι, ακούτε πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Όταν θα πιάσετε 30% όπως λέτε και εμείς πιστεύουμε, είστε υποχρεωμένος να σχηματίσετε κυβέρνηση. Με ποιο δεν συνεργάζεστε? Ακούστε, κυβέρνηση θα σχηματίσουμε αν πιάσουμε ποσοστό που δημιουργεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνει θα οικουμενική κυβέρνηση. Έχουμε τονίσει ότι όσο είναι ανοιχτά τα θέματα της Μακεδονίας, του Κύπρου και το οικονομικό, δεν θα προτιμήσουμε με κανέναν να συνεργαστούμε, διότι θεωρούμε και τους δυο το ίδιο διεφθαρμένους κόσμους και δεν διατιθέμεθα να προτιμήσουμε κάτι που συχαινόμαστε. Απλά θα επιβάλλουμε οικουμενική κυβέρνηση για να αποκατασταθεί μια στοιχειώδης ομοψυχία. Κάθε κυβέρνηση δηλαδή με διαφθαρμένους. Αφήστε τώρα αυτή τη συζήτηση. Οικουμενική με διαφθαρμένους, γίνεται. Ακούστε αγαπητέ, τη διαφθορά τη δημιουργεί το μονοπόλιο και η αυτοδυναμία. Όταν οι κύριοι χάσουν την αυτοδυναμία, εξ ανάγκης θα γίνουν συνεργάσιμοι. Όσο τώρα ελπίζουν ότι κάποια ζώα θα ψηφίσουν αυτοδυναμίες, αποθρασύνονται. Όταν δουν ότι τα ζώα ξυπνήσανε και γίνανε άνθρωποι, τότε βεβαίως θα βάλουν την ουρά στα σκέλια και θα συνεργαστούν με οποιονδήποτε. Έτσι είναι. Εδώ το Μητσοτάκι τον τράβαγε ένας κατσίκης από τη μύτη. Όχι ένα κόμμα του 30% με 100 έδρες και 120. Ένα τέτοιο κόμμα κυβερνάει. Έτσι είναι. Είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Θα είναι απόφαση του λαού, δεν είναι δική μου απόφαση. Ένα ακόμη τηλέφωνο και... Ναι, ναι. Λέγεται. Ναι. Σας ακούμε. Γεια σας, μ' ακούτε. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Κλίτσα έχετε? Προχωρούμε παρακαλώ. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έχουν χάσει την ψυχραιμία τους με την άνοδο του κόμματός μας. Δεν πειράζει. Ό,τι και να πούνε με το χαμόγελο και την πραότητα. Ο Λεβέντης, όσο βαδίζει προς τις εκλογές, γίνεται πιο πράος και πιο ψύχρεμος, έως ότου τη νύχτα των εκλογών γίνουμε πλέον και σίγουροι και ισχυροί και επιβάλλουμε και τις απόψεις μας και τότε θα δω κάτι τσιράκια και κάτι κολαούζους και κάτι πιόνια σε ποια κρύπτη θα ψάχνουν να κρυφτούν και αυτοί και οι αρχηγοί τους. Προχωρούμε παρακαλώ. Ένα ακόμη τηλέφωνο να πει κάτι κάποιος εδώ στην περιοχή της Πελοποννήσου. Ήρθαμε τόσα χιλιόμετρα και σήμερα είτε ο ΤΕ, είτε κάποια τσιράκια, κάποιοι ηλίθιοι, κάποιοι εγκάθετοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την εκπομπή και να την διασαλεύσουν, αλλά μάταια βέβαια, διότι ο λαός της Πελοποννήσου
Ψηφίζει η Ένωση Κεντρών, ο λαός της Πελοποννήσου συχαίνεται και το Πασόκ και τη δεξιά. Ο λαός Πελοποννήσου τολμάει και ψηφίζει νέους ανθρώπους, ραπίζει τη φαυλότητα της δεξιάς, τη μειοδοσία στο μακεδονικό, ραπίζει την πολιτική του Μητσοτάκη της μονόπλευρης λιτότητας, αλλά αδειάζει και με το διεφθαρμένο καθεστώς του Πασόκ, με τους Λουβαραίους, τους Καραχαλαίους, τους Κουτσόγιοργες, όλους αυτούς οι οποίοι ξεπούλησαν τα πάντα για το προσωπικό τους όφελος και για να θησαυρίσουν. Ο λαός λοιπόν της Πελοποννήσου έρχεται στην Ένωση Κεντρών, ο λαός της Πελοποννήσου ψηφίζει αληθινή δημοκρατία και ιδιαίτερα εδώ στην Πάτρα, την καρδιά της Πελοποννήσου, τη γενέτειρα του Γεωργίου Παπανδρέου, εδώ υπάρχει μεγάλη απόφαση να γλιτώσουμε από τα καρκινώματα, να γλιτώσουμε από τα τροκτικά και τα γαλάζια και τα πράσινα και να βαδίσουμε σε ένα κράτος δικαίου και σε μια ευνομούμενη ελληνική κοινωνία. Ναι, λέγεται. Ναι, κύριε Δεβέτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας τηλεφωνώ ότι προλίγο κάποιος τηλεθεατής τηλέφωνο και σας είπε ότι δεν σας μάνει το Super B ή κάποια καζέτα από αυτήν την παθήνα. Σας μάνει συνέχεια, κάθε Πέμπτη σας βλέπω. Κάθε? Κάθε Πέμπτη σας μάνει το Super B, σας βλέπω όμως στην τηλεόραση. Μα δεν είπα εγώ τίποτα, εγώ επειδή δεν ήξερα, είπα ότι αφήνω κασέτες, είπα. Από εκεί πέρα τι γίνεται, ο κύριος είπε έτσι, δεν σημαίνει ότι το πίστεψα, βγαίνοντας τα μάθω. Το Super B σας βάνει κάθε Πέμπτη, σας βλέπουμε μετά τις 11 η ώρα. Βγαίνοντας τα μάθω. Μπορεί να βγάλει και άλλη μέρα, όπως γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Πάω μόνο μια φορά, αλλά τρεις φορές τη βδομάδα, 11 η ώρα με μία, βάζουν αναμεταδόσεις κασετών που στέρνω από την Αθήνα. Γιατί στο κανάλι 67 της Αθήνας γίνονται κάθε νύχτα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Και είναι αμαρτία να τις κάνει η Πελοπόννησος. Δεν ξέρω τι κάνουν εδώ οι δημοσιογράφοι του καναλιού, που είναι φυσικό να είναι και σε εφημερίδες άλλες, να είναι πασοκτήτες, να είναι οτιδήποτε η δεξή. Η διοίκηση του καναλιού είναι τίμιοι άνθρωποι και πιστεύω ότι θα κρατήσουν μέχρι τέλους την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία, γιατί έτσι θα κάνουν και το κανάλι ακροαματικό και ισχυρό και θα το επιβάλλουν με το θάρρος τους και την ειλικρίνειά τους και το δίκαιό τους στην κοινωνία της Πελοποννήσου. Και με τη νίκη, κύριε Λεπέτη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτό είμαι σίγουρος ότι η διοίκηση θα κάνει το καθήκον της. Τώρα κάποιοι δημοσιογράφοι, αυτοί που κάνουν αυτά τα γκάλωπτα στημένα και αυτά μπορεί να είναι πασοξίδες δεξιοί, που ξέρεις τι θεωρώ, τι καπνό φουμάρι έκαστος, τι είναι στο ρόλο υπηρετεί, τι σχέδια εξυπηρετεί κτλ. Όλα αυτά τα γκάλωπτα. Κάποτε να δείτε και εμείς στο κανάλι 67, μία ακόμη γραμμή θα πάρουμε. Ναι. Υπάρχει γραμμή. Ναι. Υπάρχει, δεν άκουσα τι είπατε. Υπάρχουν γραμμές, αλλά πρέπει να κλείνουμε νομίζω την εκπομπή. Ας πάρουμε ένα ακόμη τηλέφωνο. Να κλείσουμε, γιατί αφού είπαμε ένα τηλέφωνο, το πάρουμε. Για να μην λένε ότι δεν τηρούμε το λόγο μας. Ναι, και θα σας διηγηθώ μετά τι έγινε με ένα γκάλωπ στις δημοτικές εκλογές που κάναμε εμείς στο κανάλι 67 στην Αθήνα. Στις δημοτικές εκλογές τις περασμένες. Λέγεται. Ναι, κύριε Λεβέντη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σχετικά με τον ομοφυλόφιλο. Λοιπόν, οι ομοφυλόφιλοι είπαμε στη δεξιά και στο Πασόκ. Είπαμε, βρε παιδιά, λύθη το πρόβλημα. Οι αδελφές έλυσαν το πρόβλημά τους και πάνε στα αδελφάτα. Οι αδελφές άγουν προς τα αδελφάτα. Είναι λελειμμένο το πρόβλημα. Λοιπόν, όσον αφορά για τα γκάλωπ, θα σας διηγηθώ κάτι που μας συνέβη εμάς στο κανάλι 67 την ημέρα το Σάββατο, την παραμονή των δημοτικών εκλογών της Αθήνας. Τότε ήταν η Μερκούρη, νομίζω, και ο Τρίτσης, έτσι δεν είναι? Και παίρνανε στο κανάλι 67, που εμείς πραγματικά ήμασταν εκεί αμερόληπτοι και υπήρχε διαταγή, αλλά χωρίς λογοκρισία, ότι έρχεται στο τηλέφωνο να βγαίνει στον αέρα. Και κάναμε 100 τηλέφωνα. Και στα 100 αυτά τηλέφωνα πήρε 84 η Μελίνα και κάπου 16 ο Τρίτσης. Και πετάγεται λοιπόν ένας πασοκτζής πανευτυχής και λέει, μετά από αυτό, λέει, κύριε Λεβέντη, κύριε πρόεδρε, λέει, της Ένωσης Κεντρών, μετά από αυτό αμφιβάλλετε ότι αύριο θα βγει η Μελίνα? Και λέω, για το φανατισμό σας και τις ατιμίες σας δεν αμφιβάλλω καθόλου. Μόνο ένα πρόβλημα υπάρχει, ότι αύριο δεν θα ψηφίσετε εσείς που εμπαθώς και φανατικά ως εγκάθετη προσπαθείτε να δώσετε ένα ρεύμα της προτίμησής σας, αλλά αύριο θα ψηφίσει η Αθήνα, η οποία ίσως έχει άλλη άποψη. Εύχομαι, λέω, να έχει τη δική σας.
Εμείς δεν βάζαμε τότε και δεν μας έκαιγε καρφί όποιος και να βγει. Και έρχεται την άλλη μέρα και βγαίνει ο Τρίτσης. Για να καταλάβετε το φανατισμό των Πασοξίδων. Έχει δοθεί εντολή οι Πασοξίδες να φάνε σαλίκι όλα τα πρόβατα. Αυτή η εντολή. Μόνο που η κάλπη είναι κάλπη και είναι εγκυμονούσα γυνή και δεν ξέρεις τι θα τεκνοποιήσει. Αρσενικών θηλυκών ή έκτρωμα. Εύχομαι να μην εγκυμονήσει έκτρωμα, διότι μέχρι τώρα μόνο εκτρώματα εγκυμονεί, και εύχομαι η Ένωση Κεντρών, και πιστεύω είμαι μάλιστα απόλυτα πεπισμένος, ότι σίγουρα θα καταφέρουμε ούτε η δεξιά ούτε το ΠΑΣΟΚ να μην εκλεγούν αυτοδύναμοι, και κατά μεγάλο ποσοστό ίσως καταφέρουμε και το θαύμα να εκλέξουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση και να αποδειχθεί ότι ο ελληνικός λαός είναι και όριμος, είναι και συνετός. Άλλωστε από όλη την Ελλάδα τα στοιχεία οδηγούν σε αυτό. Γι' αυτό και αναγκάστηκε και ο Τεγόπουλος και έκανε εκείνο το ηλίθιο προχθεσινό γκάλοπ που κατασκεύαζε ένα κόμμα το οποίο έδινε 7% ένα ανύπαρκτο κόμμα κτλ. Όλα αυτά είναι ροπές προς την αλήθεια. Και η αλήθεια βέβαια δεν είναι 7%, η αλήθεια ισοπεδώνει, και αυτό που θα πάθουν και οι δεξί και οι πασοξίδες με την αγανάκτηση την καθολική του λαού, σαν εκδήλωση διαμαρτυρίας και μόνο, και σαν ηφαίστειο λαϊκής οργής να το πάρεις, που θα εκραγεί και θα χύσει λάβα στη φαυλότητα και στους βολεμένους του ΠΑΣΟΚ και της δεξιάς, μόνο αυτό να σκεφτείτε, διαπιστώνετε πλέον ότι αξίζει εσείς οι Πελοποννήσιοι να ψηφίσετε Ένωση Κεντρών και να συμβάλλετε στο πολιτικό θαύμα που δεν μπορεί πλέον κανένας να αναχαιτήσει. Καλή σας νύχτα για σήμερα και την άλλη Τετάρτη 10 η ώρα το νέο μας ραντεβού. Σας είμαι ευγνώμων για την αγάπη που δείχνετε στο πρόσωπό μας, στις ιδέες μας, στην Ένωση Κεντρών που είναι η πίστη όλων μας. Καλή σας νύχτα.